Οι δρόμοι της γνώσης είναι ένα μεγαλόπνο όραμα που βασίζεται σε ένα πραγματικό σχέδιο για να ζωντανέψει η Ακαδημία του Πλάτωνος. Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της ανθρωπότητας σε μια από τις σημαντικότερες πόλεις, την Αθήνα. Η Ακρόπολη, ο Ιερός Βράχος, δεν είναι κάτι ξεκομμένο από την πόλη. Είναι η Αθήνα, οι Αθηναίοι που δημιουργούν την Ακρόπολη και τα μνημεία που βλέπουμε σήμερα. Είναι οι Αθηναίοι οι οποίοι μορφώνονται εδώ, οι οποίοι γνωρίζουν τις βασικές αρχές της επιστήμης, της φιλοσοφίας, τις ιδέες, αν θέλετε, σε τούτο το χώρο που βρισκόμαστε, διδάσκονται, δημιουργούνται, θα τολμούσα να πω, όλες αυτές οι κλασικές ιδέες. Η Ακρόπολη, λοιπόν, είναι τα ιερά, είναι τα έργα τέχνης, έτσι όπως εμείς τα βλέπουμε σήμερα, που δημιούργησαν οι Αθηναίοι, οι οποίοι εδώ διδάχθηκαν. Εδώ, στην Ακαδημία Πλάτωνος, θα συρρεύσουν κλασικά λύκεια, πανεπιστημιακές και φιλοσοφικές σχολές από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, την Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία. Εδώ θα γίνουν θερινά σχολεία, συνέδρια. Εδώ θα υπάρξει η βάση μιας νέας συζήτησης για τη φιλοσοφία, που είναι η βάση των διαλόγων και της δημοκρατίας και στο σύγχρονο κόσμο. Όσον αφορά στην ανάπτυξη, θα προχωρήσουμε σε μια νέα προσέγγιση καινοτομίας, ψηφιακής τεχνολογίας με βάση τον πολιτισμό, δίνοντας τους νέους ανθρώπους ευκαιρίες να αναπτύξουν και τις ιδέες τους, αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Το σχέδιο «Οι δρόμοι της γνώσης» θα ωφελήσει πολλαπλά την πόλη των Αθηνών. Η συνολική ανάπλαση εκεί, η δημιουργία του μουσείου και η δημιουργία χωρών πρασίνου και περιπάτου θα αναπτύξει πρώτα απ' όλα την ίδια την ποιότητα της ζωής στη συγκεκριμένη περιοχή. Ουσιαστικά καθιστά ένα πόλο έλξης την Αθήνα, δημιουργώντας μία εστία στην Ακαδημία του Πλάτωνα, που μαζί με τη δημιουργία του μουσείου θα προσελκύσει πάρα πολλούς τουρίστες. Ο στόχος και του Υπουργείου Πολιτισμού Τουρισμού για τον χώρο αυτό είναι αυτό το όραμα το οποίο έχει και ο Υπουργός, αλλά και όλοι εμείς, να αποδώσουμε κάποια στιγμή το χώρο της Ακαδημίας του Πλάτωνος ως ένα χώρο ψυχαγωγίας, με την αρχαία σημασία της λέξης, στον Αθηναίο, στον κάτοικο του της περιοχής, στον επισκέπτη, ότι αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα αν ο καθένας από μας καταθέσει τη δική του συμβολή και με οργανωμένο τρόπο. Της παιδείας και του πολιτισμού είναι απόλυτα συνυφασμένες και άρρηκτα συνδεδεμένες. Η παιδεία είναι πολιτισμός και ο πολιτισμός είναι παιδεία. Ο Πλάτωνας είχε αναδείξει κυρίως τρεις αρετές. Την σοφία, την ανδρεία και την σοφροσύνη. Και οι τρεις μαζί συνέθεταν ένα είδος δικαιοσύνης. Αυτή τη δικαιοσύνη την έχει ανάγκη η πόλη, την έχει ανάγκη η χώρα και το συνολικό σχέδιο θα μας βοηθήσει να στοχαστούμε ακριβώς πάνω σε αυτό το τρίπτυχο. Το φως του ελληνικού πνεύματος είναι μια παγκόσμια σταθερά. Δεν αμφισβητήθηκε ποτέ μέσα στο χώρο και το χρόνο. Σε αυτό το φως γυρνάμε και πάλι. Από αυτό το φως αντλούμε δύναμη για δημιουργία στη Νέα Ελλάδα. Κάθε μνημείο, κάθε σημαντικό μνημείο, όπως η Ακαδημία Πλάτωνος, μπορεί να γίνει η βάση για πνευματική ανάταση, για οικονομική ανόρθωση, για εθνική αυτοπεποίθηση. Υπάρχουν οι πνευματικές δυνάμεις, υπάρχουν οι τοπικές δυνάμεις, υπάρχει η πολιτική βούληση. Μπορούμε να το πετύχουμε.
ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.